Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν εντοπίστηκε μόνο στην Αρκαδία, έτσι. Έχει εντοπιστεί σε πολλές γωνιές της Ελλάδας, μια συγκεκριμένη εποχή που έχουμε ένα πρόβλημα με τα αποδημητικά κτηνά. Πράγματι, είχαμε αυτή την δυσάρεστη έκπληξη σε μια μεγάλη κοινοτροφική μονάδα, γιατί ήταν πλήθος στα λοιπά, όπως ξέρετε πολύ καλά, ήταν 25 κτηνά. Έχουμε αυτό το πρόβλημα, το οποίο θεωρητικά έτσι έχει γίνει από αποδημητικό πουλί. Μάλιστα, έχουμε και data, έχουμε και για ποιους λόγους, γιατί έχουμε ήδη μια πολύ καλή συνεργασία με όλες τις φορείς. Εδώ πέρα πάλι πρέπει να πω, τονίζω μια ζωή συνεντάξεων τη συνεργασία. Η συνεργασία λοιπόν είναι το Α και το Ω και δεύτερον είναι η πληροφόρηση του κόσμου. Ξέρετε γιατί πήγε πάλι καλά. Γιατί συνεργαστήκαμε άψογα η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας με τη Διεύθυνση Κοινιατρικής και πάλι συνεργαστήκαμε άψογα με τη διοίκηση και τους γιατρούς του νοσοκομείου. Εσείς αυτά μπορεί να μην τα ξέρετε, γιατί πολλές φορές ξέρετε. Είναι πολύ άδικο να τρομοκρατούμε ή να βομβαρδίζουμε τον κόσμο με προβλήματα που εκείνη τη στιγμή δεν άπτονται αμυγός της δημόσιας υγείας και δεν υπάρχει λόγος μεγαλύτερου πανικού. Εκείνο που όμως δεν ξέρετε πάλι είναι ότι εμείς σαν υπηρεσία και όλη η υπηρεσία μου για 2 ή 3 Σαββατοκύριακα, με συγχωρείτε κύριε Περιφερειάρχη, χωρίς κανένα κίνητρο παραπάνω, όχι απλώς δεν κοιμηθήκαμε, έχουμε δει πάνω από 80 ανθρώπους, έχουμε πάει σε, από μετανάστες που ήταν μέσα σε αυτή την. Δεν ήταν μόνο ένας ή 2 ή 3. Έτσι, συνεργαστήκαμε και δώσαμε σε όλους αυτούς με τις οδηγίες του και ελπνό εμβολιαστική κάλυψη για ένα και μοναδικό λόγο, για πρόληψη, γιατί προσέξτε, αυτό είναι μείζον θέμα και ουσιαστικά όχι μόνο αυτό, αλλά βγήκε η οδηγία πολύ σωστά, όπως ξέρετε, από τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Γιανακούρα, για μια προστασία που είναι επιβεβλημένη εκ του νόμου και φυσικά αρχίσαμε πλέον οπουδήποτε υπήρχε παραγωγή, η κτηνιατρική το δικό της κομμάτι και εμείς την ενημέρωση του κόσμου. Η γρήπη των πτηνών, σαφέστατα μέχρι σήμερα, δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Και ουέ και αλίμονο αν υπάρχει μια τέτοια μετάλλαξη. Άρα λοιπόν εμείς τι πρέπει να κάνουμε, να είμαστε συνεχώς πάνω στην εκτίμηση του κινδύνου και στη σωστή πληροφόρηση του κοινού. Την δε εμβολιασμό που έγινε και μάλιστα τους παρακολουθούμε ακόμα και είμαστε σε αμφίδρομη συνεργασία από τον Κελπνό, που τολμώ να πω συνεχώς μας είπαν ότι για πρώτη φορά, μπορείτε να επιβεβαιώσετε εξάλλου τον Κελπνό, υπήρχε τέτοιο άψογο βαθμό συνεργασίας που κάνω αυτή τη στιγμή μια εγκύκλιο ώστε αυτά τα πεπραγμένα που γίνανε στην περιφέρεια Πελοποννήσου, μπορείτε να σας ξαναεπαναλαμβάνω το ρωτήσετε για αυτό, θέλουν να το κάνουν σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ήταν πάλι για πολλωστή φορά μια επιτυχής διαχείριση των περιστατικών. Στον κόσμο λοιπόν που δόθηκε προληπτική αγωγή, δόθηκε καθαρά και μόνο για προληπτικούς λόγους. Και γι' αυτό θα σας παρακαλούσα σεμνά, χωρίς κανένα είδος άλλης μορφής, όταν υπάρχουν προβλήματα με το κοινό και την πληροφόρηση του κοινού, αρμόδιοι για να απαντήσουν για θέματα δημόσιας υγείας είναι η υπηρεσία μου και η διοίκηση του νοσοκομείου. Και θέλω να είμαστε προσεκτικοί σε αυτό, γιατί μπορούμε να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη πλάνη ή τρόμο στις δύσκολες εποχές που περνάμε. Κύριε Διαμαντόπουλε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν καινούργια κρούσματα. Ήταν κάποια κρούσματα στη μονάδα στη Μιλιά, ήταν στο Μουστό, ήταν στη Λίμνη Τάκα, κάποια διαφορετικά πτηνά, δεν ήταν μόνο η Κώστα. Πολύ σωστά. Πρώτον, είχαμε σε παραπάνω από μία εκτροφές. Είχαμε πάλι και σε 3 άλλες εκτροφές, μικρές, οι οποίες περισσότερο είχαν πάπιες, από ό,τι θυμάμαι, οι οποίες, ναι, και οι δύο ήταν μάλιστα στην Εστάνη. Το θέμα είναι ότι αυτές ήταν μικρές εκτροφές και σε μια τρίτη. Δεν παρατηρήθηκε σε εκτροφή μέχρι στιγμής κάποια άλλη, αν και είμαστε πάρα πολύ κοντά. Αυτό που λέτε πάρα πολύ σωστά είναι ότι βρέθηκαν νεκρά ζώα, κύκνος, αγριοκύκνος και κορακοειδή, τα οποία μάλιστα ήταν κορακοειδές, ήταν πάρα πολύ κοντά στη μονάδα και θεωρούμε ότι ίσως ήταν και ένας λόγος της αυτής της επιμόνησης. Και αυτό επιβεβαιώνει ότι η γρήπη των πτηνών είναι από τα άγρια πτηνά, τα οποία όταν πλησιάζουν μια μονάδα και όσο και να το κάνουμε, όσο και να είναι κάποιος συνεπής με τους όρους της πτηνοτροφικής μονάδας, όλο και κάτι μπορεί να ξεφύγει, είτε στο νερό, είτε από ένα τσίπι μας, περίπου του άγριου πτηνού. Και αυτό δεν μπορεί να αποφευθεί, ειδικά σε μια εποχή που ήταν κρύο και κατέβηκαν, ξέρετε, τα αποδημητικά χαμηλότερα και δυστυχώς είχαμε αυτό το πρόβλημα που το έχουν και άλλες περιοχές στην Ελλάδα. Επιτήρηση χρειάζεται. Δεν μπορείς να σκοτώσεις τα αποδημητικά πουλιά, ούτε να φυλακίσεις, έτσι να βάλεις σε γυαλί τα πτηνά. Απλώς και θέλω να ρωτήσω, επειδή φαντάζομαι δεν υπάρχει μέρημνα για τέτοια ζητήματα, η οικονομική ζημιά που υπέστη κυρίως οι άνθρωποι που έχουν μεγάλες πτηνοτροφικές μονάδες. Είναι πάρα πολύ σωστή ερώτηση και χωρίς να το
παίξω σπουδαίο. Το πρώτο που ρώτησα όταν υπήρχε αυτό το πρόβλημα, ενώ είπα ότι ήμουν σίγουρος ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στην υγεία των εμπλεκόμενων, ήταν πραγματικά η οικονομική ζημία. Γιατί η οικονομική ζημία είναι ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας. Δυστυχώς δεν είναι πεδίο δικό μου το αγροτικής ανάπτυξης της ιατρικής. Δυστυχώς υπήρξε μέρημνα για τα φάρμακα και τις τροφές, αλλά δυστυχώς όχι για τα ζώα. Αν με ρωτήσετε προσωπικά σαν γιατρό δημόσιας υγείας, διαφωνώ. Δυστυχώς όμως δεν είναι ένα θέμα δικό μου και είναι της κεντρικής εξουσίας αυτό το μέλημα. Μάλιστα. Έχει λήξει ο γιατρός, αν μπορούμε έτσι, για κάποια επόμενα κρούσματα, έχουν τελειώσει οι βρέσεις από την υπηρεσία που ζούμε εδώ από την περιοχή μας. Ποτέ για έναν καλό επιστήμονα δεν λήγει ο συναγερμός. Λήγει μόλις φύγει από την υπηρεσία του για να αναλάβει κάποιος άλλος. Πάντοτε στα προβλήματα δημόσιας υγείας, ξέρετε, υπάρχει η πρόληψη και υπάρχει η εγρήγορση. Σας είπα, όσο τα αποδημητικά πουλιά των πραγμάτων γνωρίζουμε ότι έχουν μια συγκεκριμένη εποχικότητα. Άρα αυτή η εποχικότητα να κρατήσει ένα μήνα ακόμα. Όμως, σας λέω, στα θέματα της δημόσιας υγείας δεν πρέπει να εσυχάσει. Ήξερε κανείς το Ζίκα, ξαφνικά εμφανίστηκε μια μέρα και μάθαμε όλοι για τη μικροκεφαλία και έγινε πανικός όλο τον κόσμο. Ήξερε κανείς για τον Έμπολα. Άρα λοιπόν, η δημόσια υγεία, και γνωρίζετε ένα περιστατικό που άρτια χειριστήκαμε σαν περιφέρεια, τους μετανάστες στην Πύλιο, νομίζω είστε ενημερωμένοι, και ξέρετε ότι η περιφέρεια αντέδρασε πάλι με αντανακλαστικά πάρα πολύ γρήγορα και δόθηκε ακόμα και χώρος μέσα στην περιφερειακή ενότητα της Μυσσηνίας για τους μετανάστες. Άρα λοιπόν, αλλά τονίζω πάλι τη συνεργασία, μην το ξεχάσετε ποτέ. Δεν έχουμε την πολυτέλεια ο καθένας μας, ξέρετε, με τον εγωισμό του. Πρέπει, η υγεία είναι ένα. Άρα λοιπόν, οι δημόσιοι φορείς πρέπει να συνεργάζονται. Πρέπει λοιπόν πάντοτε να είμαστε σε ετοιμότητα και για να είσαι σε ετοιμότητα θέλει δύο πράγματα. Να εκπονείς και σωστά προγράμματα. Όπως το πρόγραμμα κατά πολέμου των υγειών. Υπάρχει κάτι στο μέλλον, για το επόμενο μήνα, κάποια πρόβλεψη, ίσως να υπάρξει και προληπτικός εμβολιασμός. Προληπτικός εμβολιασμός, πέμπτο. Στα φτηνά. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή στους ανθρώπους δεν χρειάζεται, έτσι, το ξεκαθαρίζουμε, είμαι απόλυτος. Στα φτηνά, ξέρετε, είναι εκτός από πολυδάπανος, είναι και δύσκολος. Το ίδιο ερώτημα, γιατί στα φτηνά να είμαι ειλικρινής, και εγώ σιγά σιγά άρχισα να μαθαίνω λίγο περισσότερο πάνω στο κομμάτι, στο λοιπά, το χημειοθεραπευτικό. Δεν είναι τόσο εύκολο. Έχω μιλήσει με δύο κτηνιατρικές σχολές, και της Θεσσαλονίκης και της Λάρισσας. Μου είπαν ότι ειδικά για την γρήπη των πινών, να μιλάμε για άλλα θέματα, έτσι, όχι για τον ζωοδερματίτη, τον καταλογικό, θεωρώ ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Όμως σε αυτό μπορεί να απευθυνθεί και στη διεύθυνση της κτηνιατρικής, ώστε να ακούσετε και τη γνώμη των συναδέλφων.